ανοίγει μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα 40 ημερών και 7 από τη Μεγάλη Εβδομάδα 47 και 2 από την ερχομένη εβδομάδα Τετάρτη και Παρασκευή 49 και την ημέρα της Αναστάσεως 50 ημέρες νηστείας. Προσέξτε όμως ότι όπως ετοιμάζονται οι άγγελοι του ουρανού, ετοιμάζονται οι πιστοί στον κόσμο για να εορτάσουν τις μεγάλες αυτές ημέρες, διότι όταν νηστεύουμε εμείς και προσευχόμεθα, οι άγγελοι του ουρανού προσεύχονται για να μας ενισχύσουν στην προσευχή μας. Ο ουρανός και η γη μαζί υμνούν τον Θεό και δοξάζουν τον Θεό. Πλην όμως απέναντι από εμάς υπάρχει ένας εχθρός, άσποντος, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός. Βλέπετε δύο στρατόπεδα, τα οποία πολεμούν. Όταν πάτε στον πόλεμο, όσοι έχετε πολεμήσει, όσοι έχετε υπηρετήσει την πατρίδα ως στρατιώτες, διδάσκεστε από τους αξιωματικούς ότι πάντοτε, όταν πολεμούμε, υπάρχουν δύο εχθρικά στρατεύματα. Και προσπαθούμε εμείς να νικήσουμε τους εχθρούς και οι εχθροί προσπαθούν να νικήσουν εμάς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον διάβολο. Εκείνος έχει το δικό του στράτευμα, εμείς έχουμε το δικό μας στράτευμα. Εκείνος έχει αρχηγόν τον Βεελζεβούλ, εμείς έχουμε αρχηγόν τον Χριστό μας. Ποιος θα νικήσει? Θα νικήσει ο Χριστός. Εκ του ασφαλούς, Ιησούς Χριστός νικά. Δεν νικά ο διάβολος. Πλην όμως τα σημέρα αυτά, βλέπετε, σε λίγο θα ξεχυθούν στους δρόμους. Ο αρχηγός των δαιμόνων πάνω στο άρμα. Θα του κάνουν άρμα δικό του, θα τον ανεβάσουν πάνω και μπρος και πίσω θα τρέχει ο κόσμος έξαλλος. Δηλαδή σαν δαιμονισμένοι. Και θα υμνούν τον διάβολο και όχι τον Χριστό. Θα βάλουν μουτσούνες, δεν θα γνωρίζεις ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Θα μεθύουν, θα φέρουν δεσπόρνες από τη Βραζιλία γυμνές, για να τις πληρώνει ο ελληνικός λαός άφθονα χρήματα. Θα γυρίζουν στους δρόμους γυμνές, να τις βλέπουν τα παιδάκια μας, τα ελληνόπουλα, να παρασύρονται στην αμαρτία και το τέλος να είναι η καταστροφή. Παιδάκια μου, να έχετε υπόψη ότι αυτά στα σημέρας θα διαπραχθεί η μεγαλύτερα πορνεία, θα μείνουν έγκυες γυναίκες και θα διαπραχθούν οι μεγαλύτεροι φόνοι. Ξέρετε πόσες κόρες θα μείνουν έγκυες και θα πάνε να σκοτώσουν αυτά τα έμβρια? Αυτά τα βλέπει όλα ο Θεός. Και πόσο θα μας αντέξει? Τα βλέπει όλα ο Θεός και τα μετρά όλα. Πόσο θα μας αντέξει? Γιατί στην Πάτρα κάθε και λίγο γίνεται σεισμός? Για ποιο λόγο? Διότι εκεί έχησε το αίμα του ο Απόστολος Ανδρέας και πηγαίνουμε εμείς και χορεύουμε μέσα στο αίμα του Αποστόλου Ανδρέα, του πρωτοκλήτου, του πρώτου μαθητού που εκάλεσε ο Θεός να τον ακολουθήσει, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του. Παιδάκια μου, ξέρετε ότι σε αυτά τα καρναβάλια, πίσω από τη μουτσούνα εκείνη την οποία έχουν στο πρόσωπό τους ο άντρας και η γυναίκα, ο αδερφός ατίμησε την αδερφή του. Και όταν πέταξαν εκείνη τη μουτσούνα, είδαν ότι ήταν η αδερφή του μπροστά του. Τούτα τα βλέπει ο Θεός. Ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα πάνε οι μητέρες και θα πάρουν τα παιδιά τους
και θα τα ντύσουν μασκαρεμένα ρούχα και μουτσούνες και κέρατα στην κεφαλή και ουράν και θα τα κρατούν εις τα χέρια και θα γερίζουν και θα χαίρονται ότι τα παιδιά τους είναι έξυπνα. Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε ότι εκείνος ο καρνάβαλος είναι ολόκληρος η κόλασης και σέρνει πίσω τα παιδιά του Θεού, τα οποία ο Θεός εσταυρώθηκε για να τα σώσει και έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό. Παιδάκια μου, τούτο είναι ένα από τα φοβερότερα σημεία. Και όλες αυτές τις μέρες που προετοιμαζόμεθα, θα φτάσουμε την ημέρα της Στυροφάγου, που την επομένη ημέρα ανατέλει η καθαρά Δευτέρα. Θα επερίμενε ο Θεός από εμάς, τα παλιόπαιδα, να πέσουμε στα γόνατα, να κλάψουμε, να μετανοήσουμε. Ξέρετε τι θα γίνει την καθαρά Δευτέρα? Θα ξεχυθούν πάνω στα όρη και τα βουνά, όπου υπάρχει ύψωμα, δια να μολύσουν τους αετούς, να φάνε, να πιούνε, να μεθύσουν, να αμαρτήσουν, δια να κάνουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δέχεται ο Θεός τέτοια μετάνοια? Είδατε ποτέ σας μια τέτοια μετάνοια να ανέβει στο θρόνο του Θεού? Παιδάκια μου, επέτρεψε ο Θεός λόγω των αμαρτιών μας, επέτρεψε ο Θεός λόγω των αμαρτιών μας να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και ο Αντίχριστος εμφανίζεται με τον δικό του τρόπο, δια να μην τον πάρουμε εις τα σοβαρά και να φυλαχθούμε. Και το πρώτο το οποίο θα κοιτάξει ο Αντίχριστος είναι να σε σφραγίσει με το δικό του σφράγισμα. Και λέγει η Αγία Γραφή Αποκάλυψης του Ιωάννου ότι λέγει θα σφραγίσει τα παιδιά του Θεού ο Αντίχριστος εις την δεξιάν χείραν και εις το μέτωπο. Και πηγαίνουμε για να δούμε τώρα, άρχισε και σφραγίζει ο διάβολος? Βέβαια. Αφού ίνωσε τον κόσμο ο διάβολος, αφού έβαλε τα μικρά εις τα μεγάλα καταστήματα, είτε τράπεζες, είτε μέρη στα οποία πουλεί και αγοράζει ο κάθε ένας, μετά από αυτά είπε αλλάξετε τις ταυτότητές σας και πάρτε νέες ταυτότητες. Οι νέες ταυτότητες όμως οι οποίες θα πάρουμε είναι σφραγισμένες. Υπάρχει ένα μικρό τσίπ πάνω. Και όταν λέμε ταυτότητα και όταν λέμε διαβατήριο, σημαίνει ότι αυτό που κρατώ έχει την ίδια, το ίδιο πρόσωπο με μένα. Ταυτότητα, γι' αυτό ονομάζεται ταυτότητα, διότι είναι ο ίδιος ο εαυτός μας, είναι εκείνο που κρατούμε. Γι' αυτό ονομάζεται ταυτότητα. Και μην περιμένουμε να έρθει η στιγμή κατά την οποία θα λείψουν τα πάντα και τότε θα μας φραγίσουν από τις ταυτότητες και από τα διαβατήρια, θα φύγουν τα πάντα και θα πούνε όλοι μαζί με ένα στόμα. Ό,τι και αν κάνουμε οι κλέφτες μπαίνουν μέσα και μας τα αφανίζουν όλα. Το μόνο το οποίο θα κάνουμε είναι να σφραγίσουμε το χέρι μας και το μέτωπό μας. Ό,τι κάνουν τα βρίσκουν οι κλέφτες. Χρήματα ευρήκαν οι κλέφτες τα οποία μας άλλαξαν. Πού είναι η δραχμή μας? Πού είναι η δραχμή μας? Πού πήγε? Που είναι μεγάλοι οι πατριώτες οι οποίοι έχησαν το αίμα τους για να είμεθα τώρα ελεύθεροι? Τους εβλέπαμε πάνω στο νόμισμα το οποίο είχαμε που έλεγε το δραχμή, ευλογημένη δραχμή που την γράφει η Αγία Γραφή. Τούτο δεν το γράφει η Αγία Γραφή αυτό το νόμισμα. Είναι του Αντιχρίστου, γι' αυτό όπως το πάρομαι χάνεται. Είναι αλήθεια. Όπως το πάρομαι χάνεται. Όπως το πάρουμε στα χέρια μας χάνεται. Πολλά λεφτά. Λοιπόν, όταν κρατούσαμε 1000 δραχμές μέσα στο πορτοφόλι μας, ξέρετε τι χαρά είχαμε. Τώρα κρατάς 3 ευρώ. Μικρά νομισματάκια και λες και τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
ένα ευρώ τι είναι, είναι 340 δραχμές. Τα τρία πόσα είναι, πάνω από το χιλιάρικο. Και όμως το χιλιάρικο το κρατούσες και αισθανόσουν απλούσιος, τώρα αυτά τα κρατάς και λες και τι κρατάω. Και τι κρατάω. Κρατάω τρία νομίσματα μικρά, τα οποία δεν τους δίνω σημασία. Και φεύγουν αμέσως. Δώσ' το λέγει ένα ευρώ. Κάθονται μέσα στους δρόμους αυτοί οι οποίοι ζεθιανεύουν, οι οποίοι ήρθαν και μπήκαν μέσα στην Ελλάδα και νόμισαν ότι η Ελλάδα έχει βουνά τα χρήματα και να πάνε να πάρουν, να φάνε. Κάθονται μέσα στο δρόμο και άμα του δώσεις ένα πενινταράκι, σου το πετάει στα μούτρα. Τι είναι αυτό, λέει. Και όμως ένα πενινταράκι είναι 170 δραχμές. Δεν τις υπολογίζει και σου το πετάει. Αυτή είναι η κατάσταση, σε αυτό είναι το αποτέλεσμα του Αντιχρίστου. Φεύγουμε τώρα για να δούμε ότι η ταυτότητα και το διαβατήριο είναι του Αντιχρίστου ή όχι. Για να δούμε και στα διόδια. Το πιάνεις και το βάζεις πάνω στο αυτοκίνητο το μικρό τσιπ. Όταν το βάλεις, επικοινωνείς με τον δορυφόρο και όπου πάεις και όπου έρθεις σε βλέπει. Και όταν πάει να περάσεις από τα διόδια, ανοίγει μόνο του το κάγκελο και περνάς. Γιατί? Διότι είναι αυτό το μικρό τσιπ το οποίο βρήκε η επιστήμη. Του διαβόλου η επιστήμη. Ανοίγουν τα πάντα, φεύγεις. Και αύριο όταν αυτή η ταυτότητα θα την κρατάς, το ίδιο θα συμβαίνει. Θα ανοίγουν τα πάντα μπροστά σου. Όταν θα κρατάς το διαβατήριο το ίδιο θα είναι. Και όταν θα είσαι έτοιμος πλέον για να δεχθείς τον Αντίχριστον με το γραμμωτό το οποίο εφήρμοσε τώρα και καιρόν πολύ, αυτό το γραμμωτό το οποίο έβαλε επάνω είναι ένδειξης σφραγίσματος. Αλλά τα σφράγισαν όλα. Δεν άφηκε τίποτε, ούτε τρόφιμο να άφηκε, ούτε βιβλίο να άφησε, ούτε μολύβι να άφησε, ούτε τίποτε. Τα πάντα τα έχει σφραγίσει με εκείνο το γραμμωτό. Αυτό το γραμμωτό ήταν προετοιμασία να δεχθούμε την ταυτότητα και το διαβατήριο. Και αυτό το, η ταυτότητα και το διαβατήριο είναι προηγουμένως που θα μας σφραγίσει αύριο το χέρι και το μέτωπο. Και προχωρούμε, παιδάκια μου, προχωρούμε για να δούμε πού θα φτάσουμε. Ο Θεός, για να μας προετοιμάσει, να μην πέσουμε στην παγίδα του Αντιχρίστου, είπε μία λέξη, μόνο μία λέξη. Εάν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, θα την έβρωμε την λέξη αυτή. Αν δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν θα την έβρωμε. Λέγει μία φράση, προσέχετε, μη πλανηθείτε. Και σταματάνε ο Θεός. Δεν συζητά όπως συζητούμε εμείς που ανοίγουμε το στόμα μας και δεν ξέρουμε ούτε τι λέγουμε, ούτε τι πράττουμε. Δεν κουτσομπολεύει ο Θεός όπως εμάς. Δεν κάθεται να κοιτάζει δεξιά και αριστερά ο Θεός. Κοιτάζει να μας σώσει. Γι' αυτό τα λόγια του Θεού είναι λίγα, αλλά γεμάτα νοήματα. Σου λέγει, πρόσεξε, μη πλανηθείς. Από εκεί και πέρα είσαι ελεύθερος. Είτε να ακούσεις τον Θεό, είτε να μην τον ακούσεις. Αλλά όταν σφραγιστεί εκείνος που θα σφραγιστεί αύριο στο χέρι και στο μέτωπο, ως τώρα είμαι θα σφραγισμένοι διαφορετικά, αύριο όμως θα πούν αυτοί οι οποίοι είναι του Αντιχρίστου, αυτοί οι οποίοι αλλάζουν κυβερνήσεις και βάζουν τους δικούς των ονοονοήτων. Όπου υπάρχει καλός αποθείται για να έρθει ο δικός του Αντιχρίστου. Όταν αύριον ο Αντίχριστος φτάσει στο σημείο και θα ανοίξει το στόμα του και θα πει «Μας βρίσκουν οι κλέφτες», λέγει, «και μας κλέβουν». Δεν είναι οι ίδιοι που τα επιτρέπουν αυτά. Για να έρθει ο κόσμος σε ένα σημείο και να πει «τούτο που μας δίδει τώρα είμαι θα πιο σίγουρη, άρα να το πάρω με αυτό».
διότι σας έλεγα πάντοτε μη πηγαίνετε να παίρνετε κάρτες από την τράπεζα γιατί θα σας πάρουν τα χρήματά σας. Πάνε οι κλέφτες, βρίσκουν εκεί τον αριθμό σου, πάει, εισπράττει τα χρήματά σου και πας και εσύ και λες δώσε μου χρήματα και απαντά από την τράπεζα. Τα πήρες. Μα δεν τα πήρα, λέει. Τα πήρες, να τα εδώ. Σου πήρε και φώναζα εγώ, αν κρατάς χρήματα αγόρασε, αν δεν κρατάς μην πάρεις κάρτα. Σας τα έλεγα, δεν τα ακούατε. Οπωσδήποτε και τώρα μιλούμε και λέμε ότι αύριο θα έρθει ο Αντίχριστος και θα λέγει ό,τι και αν κάνουμε οι κλέφτες πάντοτε μας τρέχουν ξοπίσω και ποιούν τα ίδια που ποιούμε εμείς. Άρα μένει ένα, μόνο το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Αυτό δε έγινε συνεδρίασης και αυτά τα κράτη τα οποία κυβερνούν τώρα τον κόσμο, μεταξύ αυτών ήτο και η Ελλάδα. Ήτο ο κυβερνήτης της Ελλάδος εις το συνέδριο εκείνων και είπαν μέσα στο συνέδριο ότι το τελευταίο που θα κάνουμε είναι να σφραγίσουμε τον κόσμο εις το χέρι το δεξί και εις το μέτωπο. Και υπέγραψεν ο δικός μας. Υπέγραψεν ο δικός μας. Αυτά με τα λέμε, εσείς δεν τα γνωρίζετε, δεν τα ακούσατε, ακούστε τα τουλάχιστον τώρα αυτή τη φορά, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα προχωρήσουμε, αδερφοί μου, για να φτάσουμε και στη λεγόμενη μόδα. Μόδα, όταν έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο, όσοι έρχεστε με παντελόνια, να μην ξανάρθετε. Καλά κάνουμε, ρωτάγω! Όσοι έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο με παντελόνια, να μην ξανάρθετε. Εδώ θα έρχεστε να προσευχηθείτε και όχι να σας τραβολογάει η μόδα. Διότι ο νόμος συσθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο, γραφή πάσα εν σύ παρημέλητε, προφήτε η τόνισα και πας δικαίου λόγος. Το Ευαγγέλιο αχριστεύτηκε. Αργή λέγει. Ποιος είναι εκείνος που διαβάζει την Αγία Γραφή? Από εμάς διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Σας το είπα χιλιάδες φορές. Πάρτε την Αγία Γραφή και να διαβάζετε λίγο-λίγο αλλά καθημερινώς για να βρίσκουμε τα λόγια του Θεού και τις παγίδες του διαβόλου τις οποίες στείνει στο δρόμο μας. Το Ευαγγέλιο, ο νόμος του Θεού, οι προφήτες, όλα έμειναν άχρηστα σήμερα. Όταν σε ακούσει ότι πηγαίνει στην εκκλησία, σου λέει να τον παλαβό που πάει στην εκκλησία, να τον καθυστερημένο που πάει στην εκκλησία. Νομίζουν ότι η εκκλησία είναι για τις γριούλες, για τους γέρους, είναι για τους καθυστερημένους και μας ονομάζουν ότι είμεθα παλαιοντολογικά ευρήματα. Όπως κάβουμε στην Κίνη και βρίσκουν κάτι. Κάτι γλάστρες βρίσκουν, κάτι οτιδήποτε είχαν οι αρχαίοι. Έτσι μας λέγουν ότι είμαστε. Οι έξυπνοι είναι αυτοί, εμείς είμεθα η παλαβή. Πλην όμως ο Θεός μας τι μας λέγει. Έρχομαι στη μόδα την οποία είπα προηγουμένως. Η μόδα, όποιος την ακολουθεί τη μόδα, είναι ένας κρίκος στη μύτη και τον τραβολογά ο διάβολος. Διότι η μόδα, όταν την ακολουθήσεις, είσαι αναγκασμένος οπωσδήποτε να κάνεις αυτά που κάνουν οι άλλοι. Έρχεται ο Θεός όμως και λέγει «Μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε». Μη παίρνετε το σχήμα του κόσμου, ότι κάνει ο κόσμος, λέγει, αλλά να μεταμορφώνεστε και να γίνεστε πνευματικοί άνθρωποι, να πετάξετε στους ουρανούς, να έρθετε στο θρόνο μου. Δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα νιώθουμε. Άστον να λέγει, λέει. Άστον να λέγει ποιος, ο Θεός. Άστον να λέγει. Θα έρθει στιγμή, θα έρθει στιγμή κατά την οποία
Θα μας πει ο Θεός ότι σας τα έλεγα, σας τα έγραψα, τα περιφρονήσατε και τώρα η κρίση στην οποία ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο είναι δύο λόγια, όχι παραπάνω. Έκανες το θέλημά μου ή όχι, ερώτησης. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος από εμάς δύναται να πει ότι επίησαμε το θέλημα του Θεού? Ποιος? Εάν μεν έχουμε τόλμη να μιλήσουμε ότι επίησαμε το θέλημα του Θεού, είναι ψέμα. Οπότε ο Πανάγαθος Θεός, επειδή χωρίζει τους εκ δεξιών και τους εξεβονίμων, αριστερά και δεξιά, εις εκείνους οι οποίοι ακριβώς θα απευθυνθεί, θα το ακούσουμε όχι αύριο την Κυριακή, την επομένη. Την επομένη Κυριακή. Αύριο την Κυριακή είναι η γιορτή μας ολωνών. Το ξέρετε. Γιορτάζουμε όλοι μας αύριο την Κυριακή. Είναι μία παραβολή την οποία είπε ο Θεός που την έχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Η παραβολή αυτή ονομάζεται η παραβολή του ασώτου Υιού. Ο άσωτος Υιός. Βασιλόπουλα είμαστε, φύγαμε από την αγκάλη του Θεού, πλανηθήκαμε μέσα στην αμαρτία και τώρα αν επιστρέψουμε θα μας βάλει στην αγκάλη του, αν δεν επιστρέψουμε δεν θα μας βάλει. Με ποιο τρόπο θα επιστρέψουμε όμως στην αγκάλη του Θεού? Υπάρχει ένα μυστήριο μεγάλο το οποίο μας βάλει στην αγκάλη του Θεού. Ποιο είναι? Δυνατά να το ακούσουμε. Μετάνοια. Η εξομολόγηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που μας βάζει στην αγκάλη του Θεού μας. Διότι φεύγουμε όπως το βασιλόπουλο το οποίο εγκατέλειψε τον πατέρα του, έφυγε και πήγε και έβοσκε χείρους και έτρωγε από τα ξυλοκέρατα των χείρων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν έβαλε ότι επήγε και έβοσκε αρνάκια? Έβοσκε ναγελάδες, έβοσκε γκαμήλους, έβοσκε χείρους, λέγει. Μα μέσα από αυτή τη φράση του Κυρίου μας υπάρχει νόημα, φοβερό νόημα. Ότι ο χείρος αρέσκεται να κολυμπά στο βούρκο το βρώμικο. Του γέρνει νερό και πάλι πάει μέσα στο βούρκο. Το βούρκο ποιο είναι? Η αμαρτία, η σαρκική. Βρωμιά και καθαρσία. Τι είναι η μοιχεία που εγκαταλείπουν οι άντρες τις γυναίκες τους και φεύγουν? Τι είναι η πορνεία που παρασύρει όλα τα παιδιά, τα νέα και πηγαίνουν στις πόρνες και δεν μένει κανένα παιδί καθαρό την ώρα του γάμου? Ποια είναι? Βούρκο της αμαρτίας, δεν είναι? Τι είναι? Μπορείτε να μου βρείτε σήμερα ανδρόγυνο που πηγαίνει να παντρευτεί να είναι καθαρό εκκυλίας μητρός? Δεν υπάρχει. Και φορούμε και η νύφη θα φορέσει τα άσπρα, αλλά το άλλο το οποίο δεικνύει ότι δεν είναι του Θεού, θα γυμνωθεί και να πάει μπροστά στο Θεό. Γυμνές οι νύφες, μολυσμένες, μολυσμένοι οι άντρες όλοι, και έτσι τα πράγματα οδηγούμεθα μακριά από το Θεό. Ποιον να ευλογήσει ο Θεός? Ο Θεός είναι καθαρός, δεν έρχεται εκεί που υπάρχει ακαθαρσία. Να πάρουμε ένα σύνθημα ότι να προσέχουμε αυτές τις μέρες να μην πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου με τους καρναβάλους, να μην ντύσουμε τα παιδιά μας. Να μην ντύσουμε τα παιδιά μας με μασκαρεμένα ρούχα, με κέρατα και με ουρές. Σταματάτε λιγάκι, σταματάτε λιγάκι παιδάκι μου, σταματάτε.
να ευρισκόμεθα έτοιμοι να φτάσουμε την καθαρά Δευτέρα και να μας αξιώσει ο Θεός να εορτάσουμε τις ημέρες της Αγίας και να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, να ξέβρεται ότι τις ημέρες αυτές απαγορεύονται τα λιπαρά φαγητά, κρέας, ψάρι, αυγά, τυρί, γάλα. Διότι έχει πολλούς οι οποίοι δεν το γνωρίζουν αυτό και τρώνε τυριά και γάλα και ψάρι και λέει ότι εγώ νίστεψα. Δεν είναι νηστεία αυτή. Αυτή ονομάζεται λευκή νηστεία, αλλά δεν την έχουμε τώρα τη λευκή νηστεία. Λευκή νηστεία είναι άλλη, την οποία η Εκκλησία μας καθόρισε. Και φεύγουμε από αυτά όλα, νηστεύουμε. Έχει δύο νηστείες πάλι, δύο νηστείες, να τις θυμίστε, δύο νηστείες. Είναι η αυστηρή νηστεία με το λάδι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής και η αυστηρότατη χωρίς λάδι μόνο το Σαββατοκυριακό. Και ερχόμεθα σε μια άλλη νηστεία, η οποία ονομάζεται νηστεία και εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι εκείνη η οποία θα συνοδεύει την νηστεία. Η νηστεία είναι εκείνη η οποία θα συνοδεύει την εγκράτεια, όπως περπατούμε με δύο πόδια, εργαζόμεθα με δύο χέρια, πετάει το πουλάκι με δύο πτέρυγες, πετάει ο αετός και ανεβαίνει στα νέφη με δύο πτέρυγες, πετάει το αεροπλάνο με δύο πτέρυγες, κινείται η βάρκα μέσα στη θάλασσα με δύο κουπιά. Να μην φτάσουμε στο σημείο και να λέμε εγώ νηστεύω και από την άλλη δεν έχουμε εγκράτεια, σαρκική εγκράτεια. Να έχουμε και την εγκράτεια και την νηστεία δια να ανέβει στο θρόνο του Θεού. Άρα για όμως αυτά τα πράγματα τα έχει ακούσει ο κόσμος. Τα έχει ακούσει. Δεν τα άκουσε. Δεν τα τηρεί. Και ο διάβολος χαίρεται και αγάλεται. Αυτό να παρακαλέσουμε τον Θεό μεν να μας φωτίσει και να ακούμε και λόγον Θεού, διότι χωρίς το λόγο του Θεού δεν σωζόμεθα. Το είπε ο Θεός, θα έρθει καιρός που θα σας δώσω μια πείνα φοβερή, λέγει. Και ερμήνευσε ο Θεός τι είναι η φοβερή πείνα που θα δώσει στον κόσμο. Του μη ακούσε λόγον Θεού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πείνα στον άνθρωπο. Να μην ακούσεις λόγο Θεού. Πάμε στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει κήρυγμα, αλίμονό μας και τρεις αλίμονό μας. Ακούμε τον Απόστολο, δεν καταλαβαίνουμε. Ακούμε το Ευαγγέλιο, δεν το νιώθουμε. Αν ακούσεις κήρυγμα, τουλάχιστον μια λέξη από το κήρυγμα, κάτι θα πάρεις. Όταν δεν ακούσεις όμως και κήρυγμα, πηγαίνεις αδιανός και φεύγεις αδιανός. Παίρνεις την χάρη του Θεού, παίρνεις, δεν σε αφήνει ο Θεός, παίρνεις ευλογία, αλλά δεν έχει πάρει η ψυχή εκείνο το οποίο χρειάζεται. Αυτό είναι να παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει. Παιδάκι μου, να πάτε στο καλό.